Κύριε Μπίζιο, να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε τη δυνατότητα να ρίξουμε λίγο φως σε αυτή την υπόθεση. Χθες η περιοχή σας γιόρταζε. Χθες είναι μία από τα πιο εντυπωσιακά δρόμενα που γίνονται στο νομό μας. Είναι οι φωτιές οι γνωστές της περιοχής εκεί του Χιλιομοδίου στο παλιό μοναστήρι. Όμως τελικά εκεί αντί να ασχολούμαστε με αυτό, σήμερα βλέπουμε τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και βασικά μερίδα του ηλεκτρονικού τύπου να ασχολείται με μία έντονη κόντρα σας με τον Δήμαρχο Κορινθίων. Χρόνια πολλά, κύριε Τσάπρε. Χρόνια. Έχουμε ένα έφημο πάντα εδώ πέρα στο Χιλιομόδι στις φωτιές. Τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει το έφημο. Αυτό έγινε λίγο εχθές, αλλά έγινε χαλαρά. Όσο αφορά, δεν ξέρω τι έχουν γράψει, γιατί δεν έχω δει σήμερα ακόμα. Ότι επιτεθήκατε στον Δήμαρχο για ασήμαντη αφορμή. Ακούστε, κύριε Τσαρπέ, εχθές το βράδυ είχε το φράσος να ανέβει πάνω στο παλαιμοναστήρι. Εκεί που είναι ο αγνός ο κόσμος της καθημερινότητας και που παλεύει μόνο και μόνο για να πληρώνει τώρα το Δήμο, έχει φτάσει σε σημείο. Όλα αυτά είναι μαζεμένα. Τα είχαν μαζευτεί από τα νερά. Μας τα έφερε 3 φορές και 5 φορές πάνω, τα βατζιλίκη. Σας ακούω. Βασικά ήσασταν από προχθές ιδιαίτερα φορτισμένος. Ναι, ναι. Εξηγήστε μας δηλαδή. Και λέτε είχε το θράσος. Ο δήμαρχος της πόλης είναι, του Δήμου. Γιατί να μην είναι πάνω? Γιατί δεν ήταν καλεσμένος. Γι' αυτό. Εκεί στο ξαναείπα από την αρχή ότι εκείνο απλώς ο κόσμος της καθημερινότητας. Δεν θέλουμε εμείς εκεί πέρα κουστούνια και τέτοια. Όταν, αν ήταν δήμαρχος της πόλης και έχει 28 εκατομμύρια που λέει, δεν θα παρακαλάγα εγώ τη μεγάλη εβδομάδα να φέρει λάμπες, που δεν είχαμε ούτε λάμπες, τις πληρώναμε εμείς για να βάλουμε λάμπες. 28 εκατομμύρια σε τι τα έχει, δεν το, για να μας τα πει λίγο αυτά τα 28 εκατομμύρια. Ή περιμένει το τελευταίο χρόνο να ρίξει και να κλείσει τα μάτια κάποιων όν. Αυτός είναι ο δήμαρχος. Το θέμα είναι ότι αυτό γίνεται τα τελευταία 3,5 χρόνια, κύριε Μπίτζιο, δεν έγινε τώρα. Για ποιο θέμα λες? Με το να μην γίνονται έργα στο Δήμο Κορινθίων. Αυτό, και δεν ξέρω και πριν τι έκανε. Άφησε κάτι πεζοδρόμιο εδώ, τα έχει αφήσει στη μέση εδώ και 4 χρόνια. Και ψάχνει να βρει τι. Άκου, κύριε Τσαπέ, θα μιλήσουμε λίγο μια άλλη διαφορετική γλώσσα, σε παρακαλώ. Αυτή είναι η γλώσσα που είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Εδώ ο κόσμος και γενικά και σε όλη την Κορινθία, σε κάποια άλλα τέτοια που έχω πάει, σπίτια και γενικά. Θα σας πω μόνο μια κουβέντα, ότι ο κόσμος τραβάει τόσο λίγο που όχι να πληρώσει το νερό δεν έχει, όλο στεναχωριέται και όλο αρρωσταίνει. Και αυτός ήθελε να μας φέρει και κλήσεις του 11. Πού πάει, μπορεί να μου πεις πού πάει. Να τους δώσει τι, να τους δώσει κλήσεις του 11. Είχα και εγώ μια κλήση, αλλά δεν μου την έδωσε. Είχα μια κλήση ειδικά, είχα κλήσει μια τρύπα. Ήταν ανοιχτή και την έπεισα. Οι κλήσεις του 11 πήγανε σε όλο το Δήμο Κορινθίων, κύριε Μπίτζιο, δεν ήρθαν μόνο σε εσάς. Αυτό, γι' αυτό σου λέω. Πού βρήκε του 11 να δώσει κλήσεις. Έχει πάει μέσα στα σπίτια, έχει πάει στους πολίτες, θα ζητήσει τους ψήφους αύριο να δει πώς περνάνε. Ε, αλλά εκεί πρέπει και με όλα αυτά που έχουν μαζευτεί να υπάρχει και ο εισαγγελέας εκεί. Όχι, πήγα εγώ, έκανα την ένσταση για τα νερά. Και τι έκανε με τα νερά, να σου πω τι έχει κάνει ακριβώς. Τι έκανε. Έδωσε τα πρώτα τιμολόγια στο 030 για τα χωριά, γιατί κάτω για την κόρη δεν το γνωρίζω. Να μην σου πω ψέματα, ότι γνωρίζω. Και μετά τι έκανε, το δεύτερο τρίτο τιμολόγιο το πήγαινε πάλι, έκανε το σχέδιό του και λέει τα πρώτα κυβικά 0,30 και τα άλλα χωρίς να έχουν μετρήσει σωστά. Στο ξαναλέω, δεν είχανε. Ο κόσμος έρχεται εδώ, έρχεται να με βρει και να μου τα πει. Να κάνω τι, έχω κουραστεί μόνος μου. Δεν μπορώ δηλαδή, είναι κούραση. Αυτά δεν μπορώ εγώ να λειτουργήσω πιο πολύ από ό,τι κάνω τώρα. Εσείς καλώς ή κακώς έχετε αναλάβει στην ουσία να εκπροσωπείτε. Να μου το παίξει με τους νταραβεριτζίδες. Να κάνει τι, ρε Θήμιο, για πες μου εσύ, για να μιλήσουμε λίγο έτσι όπως πρέπει να μιλήσουμε. Ο λόγος που ξεκινήσατε, δηλαδή, μόλις τον βλέπετε εκεί. Αυτός, όλα αυτά, τα νερά, οι κλήσεις, όλα αυτά, η αδιαφορία του Δήμου προς εδώ πέρα. Έχω φτιάξει, να σου πω κάτι, ότι έχω φτιάξει εδώ πέρα που βλέπεις, οι στάσεις τις έχω παρακαλέσει από το κτέλ, από το Μάρκελο.
και μας τις έδωσε. Ο κύριος Μάρκελος μας έκανε εδώ. Εδώ τα στάν που έχω βάλει εδώ και τα μνημόσυνα και αυτά ότι έβαζαν, που βάζαν στις κολόνες για να είναι καθημερινά πιο καλά, τις έχω ζητήσει και μου τις έχει πληρώσει ο κύριος Μάρκελος με κάποιους άλλους εκεί πέρα. Όλα αυτά κοιτάω γιατί ο Δήμος δεν είχε. Έχουμε παγκάκια, έχουμε ζητήσει εδώ και 3,5 χρόνια και δεν έχουν παγκάκια. Έχουν 28 εκατομμύρια στην άκρη. Επειδή αυτό με τα 28 εκατομμύρια. Ζητάμε τσιμέντα, να μάθετε την αλήθεια. Ζητάμε τσιμέντα για να φτιάξουμε κάποια πράγματα και μόλις δείξει 10 κυβικά μένουν από τσιμέντα. Τι μου λες τώρα, ρε. Αυτά ο κόσμος πρέπει να τα μάθει. Όχι, μου έρχεται εμένα και καταλήψει τα πάντα. Όλα. Πάω στην Αλμυρή με τα παιδιά μου το καλοκαίρι για μπάνιο και βρωμάνε όλα κάτω. Και τι να κάνει ο πρόεδρος. Τους κάνει τέτοιο και τον έχουν στην απέξω. Δεν ψηφίσαν, δεν βγήκε πρόεδρος του πνευματικού. Παράδειγμα, ε. Τον έχει τέλος. Δεν κάνει έργο. Βάζει τους δαραβεριτζίδες. Αλλά όμως εγώ αυτούς τους δαραβεριτζίδες θα τους έχω εγώ όπως θέλω εγώ τώρα. Τώρα εγώ θα λειτουργήσω λίγο διαφορετικά και στο Χιλιομόδι θα ξέρει υπάρχουν και δύο δία. Κύριε Μπιφίλ, μην γελάς, είναι η αλήθεια, φίλε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Δεν έχω να χάσω κάτι εγώ, φίλε μου. Δεν έχω ούτε πολιτικός έχω γίνει, ούτε θα γίνω. Μπορεί να έχω μπλέξει με αυτά έτσι όπως έχω μπλέξει. Αλλά εγώ όταν μπήκα πρόεδρος σε πληροφορώ και κατάγραψε το αυτό, δεν χρώσταγα καθόλου. Ήμουνα όσο μπορούσα πιο πολίτη, ένας πολίτης ο οποίος όσο μπορούσα πλήρωνα τα πάντα, ήμουν εντάξει. Δεν είχα προβλήματα, ούτε φορείς ούτε τίποτα. Από όταν έχω μπλέξει με αυτά για να κοιτάξω, να κάνω δουλειά, γιατί για δουλειά, μόνο δουλειά, εγώ προσωπικά έτσι όπως κάνω και με τους πολίτες εδώ πέρα που βοηθάνε, έτσι έχω φτάσει να χρωστάω εγώ ένα τέτοιο. Αντί να έχω, να πει ότι έχει μπει μέσα στην πολιτική και να μην χρωστάει όπως ήταν. Έχω φτάσει σε σημείο εγώ να έχω. Αυτά θα τα δουν στην πορεία, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Και θα δω τους αλκαπώνιδες εκεί πέρα τι έχουν κάνει. Αυτά όμως εγώ δεν τα αφήνω. Στο χωριό που είμαι εγώ εδώ πρόεδρος, άλλο 1,5 χρόνο που είμαι, για να έρχεται ο κύριος πνευματικός εδώ πέρα, θα πληρώνει διόδια. Όπως πληρώνουν οι πολίτες μας. Το κατάλαβες, Θύμιο? Δεν μπορεί να μου έρχεται μέρα και να μου λέει δεν έχω κάδο εγώ εδώ και 1,5 χρόνο και έχουν λεφτά και δεν βάζουν. Δεν μπορεί να είναι μεγάλη εβδομάδα να ζητάω εγώ να βάζουν λάμπες και δεν έχουν λάμπες. Μάθετε αυτά. Γιατί δεν θέλει να σου πω κάτι. Γιατί δεν κάνεις είσαι δημοσιογράφος. Κάνε σε παρακαλώ μία γύρα γύρω-γύρω στα χωριά και ρώτα. Πες, είναι η αλήθεια αυτή, ρε φίλε. Είναι κατελημένα τελείως. Υπήρχαν λάμπες τη μεγάλη εβδομάδα. Αυτή η εικόνα της εγκατάλειψης υπάρχει γενικότερα. Δεν είναι μόνο στο Χιλιομόδι. Ναι, εγώ όμως δεν είμαι αντιπολίτευση, φιλαράκι, να τα λέω εγώ αυτά και να γίνει αυτά. Πρέπει να βγούνε. Να βγει ο κόσμος, να βγουν οι προέδροι, αυτοί που έχουν ψηφιστεί και να τα πούνε αυτά τα πράγματα. Εσείς αυτά τα έχετε πει στον Δήμαρχο. Τι σας λέει, δεν σας λέει ότι θα πέσουν κονδύλια να φτιαχτούν αυτά? Ο Δήμαρχος, του τα έχω πει του Δήμαρχο. Αλλά το θέμα είναι ότι τότε που τα έλεγα ήταν τότε με τις πάγες που του έφερα τις καραμελίτσες. Βεβαίως και το θυμάμαι. Βεβαίως και το θυμάμαι. Ούτε πακόψε λίγο τις καραμέλες για να μην μου θολώνεις. Τώρα θα του πω το άλλο. Να ξέρεις. Είναι καλά για να μην μπερδεύεται το μυαλό του. Όταν πίνει το φιδέ να μην βάζει κρασάκι μέσα. Να το πίνεις και το για να έχει καθαρό το μυαλό και να βοηθάει τον κόσμο. Το κατάλαβες. Τώρα, γαστρονομικά δεν μπορώ να κρίνω, αλλά αυτό που μπορώ να κρίνω είναι το γεγονός ότι δηλώνεται ότι είστε εγκατηλημένοι αυτή τη στιγμή από το Δήμο Κορινθίων. Όχι εμείς μόνο. Εγώ όσο μπορούμε δουλεύουμε εδώ πέρα. Αλλά όσο μπορούμε. Ναι, ο τοπικός αντιδήμαρχος. Κάτι βλέπω εκεί τώρα με κάτι με τα νερά, γιατί θα έχει Κόρινθος πρόβλημα με τα νερά και έχουν αρχίσει τώρα να δουν από πού μπορούν να απορροφήσουν. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, δεν το έχω δει καλά, γιατί έχουν έρθει εδώ η ΔΕΑΚ να δω. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο εκεί να δεις τι μάχη θα γίνει. Έχεις δει η επανάσταση του αιώνα. Η επανάσταση του αιώνα θα γίνει, σε ενημερώνω. Αν νερό, ακουμπήσουν νερά πάνω εδώ, κοίτα να δεις τι θα γίνει. Γιατί είχε εξασφαλίσει νερά και νερά δεν τους φτάνει. Αλλά βλέπω εδώ κάτι γίνεται εδώ πέρα και έχουν την εντύπωση ότι θα πάρουν νερό από εδώ για να μείνει το Χιλιομόδι και όλοι τέτοιοι από νερά. Να τα έχει εξασφαλίσει αυτά. Δεν έχει κάνει τίποτα, Θύμιο, τίποτα. Ο τοπικός αντιδήμαρχος. Σε κανένα τομέα τίποτα. Μόλις είναι τις εκλογές, λέει ψέματα εκεί στον κόσμο. Έκανα αυτό, έκανα το άλλο και δεν έχει κάνει τίποτα. Όπως και με τα σκουπίδια και με όλα τα θέματα. Ένα τίποτα. Και έφτιαξε 5 πεζόδρομους και νομίζω ότι έχει κάνει τα έργα. Αυτό πώς το λέω εγώ. Έχει μαζέψει 28 εκατομμύρια. Ευρώ που λέει ότι έχει μαζέψει, τα οποία αυτό θέλω να δω εγώ πώς θα απορροφηθούν από το Δήμο και σε έργα και σε τέτοια. Πώς θα γίνει, για να το ξαναπάρει πάλι η κυβέρνηση. Θέλω να δω τι θα γίνει έτσι από περιέργεια. Να δω πότε σκέφτεται να ρίξει λεφτά και τι πρέπει να κάνει. Άρα εντάξει. Στον τοπικό αντιδήμαρχο, τα έχετε μεταφέρει αυτά. Ναι. Αυτός τι σας λέει.
που είναι κάτοικος της περιοχής. Ναι. Και, να μου πει αυτό. Και έχετε και ένα βαρύ πυροβολικό εκεί από την περιοχή στον κύριο Χασικίδη. Ο κύριος Χασικίδης δεν διεκδικεί να γίνουν κάποια πράγματα στην περιοχή. Σε κάθε περιοχή υπάρχει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και πρόεδρος. Ο κύριος Δράκος. Μπράβο. Εντάξει, του κύριου Δράκου το έχουμε μεταφέρει αυτό. Από εκεί και πέρα είμαι εγώ σαν πρόεδρος που δεν χρειάζεται ούτε σαν αντιδήμαρχο να πω, ούτε εγώ από τη στιγμή που οι πολίτες εδώ πληρώνουν, θα έχουν και απαιτήσεις. Και ο κάθε πολίτης της Κορινθίας, όχι μόνο του Χιλιομοδίου, παντού, από Στεφάνια, από Αλμυρία, από Άσο, από παντού. Τραβά μια βολιά στον Άσο, να ήμουν πρόεδρος εγώ του Άσου. Και να έχω αυτή την παραλία έτσι όπως είναι η παραλία, να μην έχει γίνει τίποτα τόσα χρόνια και να είναι σε πλήρη κατά. Ο δρόμος κάτω το παραλιακό, σαν θα πας πάει στα αυτοκίνητα. Να καταλάβεις. Πού είναι, τι έχουν φτιάξει. Κάθομαι εγώ, τι παίρνουμε τα τρακτέρια εμείς να ανεβούμε πάνω, εμείς οι Προέδροι, για να κάνουμε τα χορτάρια και αυτά. Πού είναι, παίρνουμε, ποιος είναι, ποιος δήμος είναι αυτός. Κάτι τελευταίο. Τι ακριβώς έγινε χτες το βράδυ. Γιατί ακούγονται πολλά. Αυτό είναι, τίποτα περισσότερο. Μόνο συζήτηση, μόνο του είπα το τι είναι ανεπιθύμητο στην περιοχή. Ναι, αυτά. Αυτά τα πράγματα. Ότι τη δουλειά έχει εδώ και αν ήθελε να το παίξει και στην περιοχή μας να το κάνει, να είχε φέρει και τους νταραβεριτζίδες κοντά του. Ποιους λέτε νταραβεριτζίδες, κύριε Μπέζο? Αυτούς που φέρνει συνήθως, που βγαίνει τώρα τις τελευταίες μέρες συνέχεια. Αυτοί του έχουν μείνει εκεί για να ξέρουν ποιοι είναι. Και ο ίδιος τι απάντησε όταν του είπατε ότι τι δουλειά έχεις εδώ? Είμαι ο δήμαρχος, λέει. Και του είπα εγώ, είσαι τα αυτά, τίποτα παραπάνω. Μάλιστα. Σήμερα έχετε τον αγώνα δρόμου, έτσι? Ναι, είχες έρθει πάνω. Δυστυχώς, λόγοι υγείας δεν μου έχουν επιτρέψει να είμαι έξω. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε εσείς πήγατε. Δεν μπόρεσα να πάω, όχι. Ήθελα να πάω να τρέξω, αλλά δεν μπόρεσα να τρέξω. Λοιπόν. Γιατί χτες πιάμε λίγο παραπάνω και δεν ξύπνησαμε με πονοκέφαλο. Κύριε Μπίτζιο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μιλήσαμε με τη γλώσσα της αλήθειας και καλό είναι αυτό, να ακούγονται και μερικές αλήθειες παραπάνω. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Έχουμε και σαν επιτυχία στη δουλειά σου και να ξέρεις κάτι, ότι δεν ξέρω για πόσο καιρό και αν θα ξαναβάλει οτιδήποτε, αλλά να ξέρεις ότι θα λέμε μόνο την αλήθεια. Δεν έχω να κρύψω, δεν έχω να χάσω ποτέ εγώ. Τίποτα. Να σας ακόμα ρωτήσω. Ακόμα ήταν το ζέσταμα εχθές. Μία τελευταία ερώτηση. Αυτό σημαίνει ότι διαχωρίζετε τη θέση σας από την παράταξη του κυρίου Πνευματικού ή κανονικά ανήκει? Αυτό δεν είναι ερώτηση που μου κάνεις. Γιατί η παράταξη με τον κύριο Πνευματικό, έχω πολλά χρόνια να έχω φύγει από εκεί. Έχετε φύγει, εδώ και... να μου το πεις αυτό. Έχετε φύγει εδώ και πολλά χρόνια? Ναι, εδώ και 2 χρόνια έχουμε έτσι σε κόντρα. Μάλιστα. Δεν κοιτάς που όπως πάει, ναι. Άρα εσείς κοιτάτε το επόμενο βήμα. Θα δούμε αυτό. Μετά από αυτά που έχετε δει, ναι, και με τα χρέη που κάνατε επί της εποχής που αναλάβατε πρόεδρος και βλέποντας το πώς λειτουργεί τελικά ένας δήμος κατά αυτόν τον τρόπο, θα ξανασχοληθείτε με τα κοινά? Εξαρτάται, θα δω. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν είδα πώς λειτουργεί ο Δήμα. Είδα ότι δεν λειτουργεί. Και εσύ που είδες τη λειτουργία δεν μπορώ να την καταλάβω. Νομίζω εγώ είδα ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Ήταν τόσο απλό να γίνουν όλα αυτά που δεν έγιναν τίποτα. Τίποτα. Και δεν μπορώ να μην τους άφηνε, έτσι. Δεν δίνω ευθύνη στους αντιδημάρχους, να το ξέρεις αυτό. Δεν τους δίνω σε αυτά τα παιδιά ποτέ. Γιατί ο κάθε ένας αντιδήμαρχος μπορούσε να προσπαθήσει να κάνει έργα, όπως και ο Μουρούτσος ο άνθρωπος μπορεί να ήθελε να κάνει έργο, φιλαράκι, και να μην μπορούσε να έχει το τέτοιο, γιατί περίμενε πότε θα του πει ο δήμαρχος έτσι να κάνει αυτό. Αυτό επικαλείται ο κύριος Μουρούτσος. Η καθημερινότητα ήταν τόσο απλή να τη φτιάξουν και χωρίς έξοδα, και να ήταν και όλα τα χωριά και η πόλη να ήταν όσο πιο καθαρή μπορούσαν. Να μιλήσουμε με νούμερα. Ψηφισμό πάνω εκεί, δεν θυμάμαι πώς λέγεται εκεί, Αγιάννη, δεν θυμάμαι πώς είναι. Είδα μια πλατεία που έχουν φτιάξει και την έχουν σε πλήρη κατάληψη. Πήγα κατά την εκκλησία εκεί του συνοικισμού του γήπεδου εκεί αριστερά προς τα κάτω, ναι, και δεν είδα μια πλατεία μέσα εκεί, το χορτάρι είναι πιο μεγάλο από εδώ από τα χωριά. Να μιλήσουμε νούμερα, δηλαδή, κύριε Μπίτζιο. Κάποια πράγματα και απορώ ο κόσμος. Αυτά που χρειάζεται η περιοχή σας. Να ζητήσει ψήφο. Εκεί δεν θα
Έλληνα, γιατί να σου πω κάτι, ρε Σιδήμη. Γιατί να το κάνω εγώ αυτά που έγινε χτες το βράδυ, έτσι, επίθεση αυτή, έτσι. Και γιατί ο κόσμος ο ίδιος να τον αφήνει να, να πάει πουθενά, δεν πρέπει. Πρέπει πολύ πρωί να το πάρουν χαμπάρι, να ξεκινήσει. Εγώ τι ζήτησα. Εγώ θέλω να σου πω τι τους είπα. Φαίνεται εσείς οτιδήποτε φαίνεται και κάνετε μια εκδήλωση που στοιχίζει 30 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα και τέτοια. Ή οτιδήποτε άλλο. Ρε με 5 αγροτικά να πάρει στους 4 πρώτοι ή 5 πόσοι δήμοι είναι πρώην. Πάρτε από ένα αγροτικό καινούριο. Πόσο θα πάρει. Α, κάνει 6 χιλιάρικα, 7 δεν παίρνει παραπάνω. Βάλτε έναν οδηγό πάνω. Φτιάξτε την καθημερινή όλη αντιδήμαρχη που είστε στους πρώην δήμους και πέστε αυτά είναι τα χωριά. Το κεντρικό, ποιο είναι το χωριό, παράδειγμα σου λέω εγώ το Χιλιομόδι, 2 μέρες το Χιλιομόδι, μία στον Άγιο Βασίλη, 2 στον, μία στον Άγιο Βασίλη, μία Κλένια και πάνω, μία από το Μαψού και πάνω και να μπορεί ο κάθε ένας να έχει την καθημερινότητα καθαρή. Αυτό δεν έχουν κάνει τίποτα, έχουν πάρει όλα κάτω, τα έχουν καταλήψει και όταν έχουν άτομα δεν έχουν μηχανήματα, αυτά που έχω πει τόσες φορές. Να αγοράσουν ένα γκρέντερ, πάνε και δίνουν αναθέσεις για 2 μέρες και 370 χιλιάρικα και 30 και ένα γκρέντερ κάνει 110-120 χιλιάρικα, έχουν και οδηγό και να κάνουν και τα χωριά που θέλουν, τους δρόμους και αυτά. Τι έχουν κάνει ρε Θύμιο, τίποτα δεν έχουν κάνει από αυτά ρε φίλε και δεν μπορούν. Ξέρεις γιατί, γιατί αυτός είναι ο δήμαρχος, όπως το λες και εσύ πριν, είναι ο δήμαρχος. Εντάξει. Αλλά ένας δήμαρχος ο οποίος δεν έχει καταλάβει ότι έχει έναν φρήμι απέναντί του, ο οποίος εγώ θα βγω παντού μπροστά. Παντού μπροστά. Δεν έχω να φοβηθώ, σου λέω εγώ τίποτα. Αυτός έχει να φοβηθεί πολλά. Πάρα πολλά. Γιατί σου εξηγώ το ένα από τα πολλά είναι αυτά που σου λέω εγώ με τα νερά. Με τις πάγες. Πού πήγαινες ρε. Έδινε τις πάγες τόσα χρόνια. Και μετά μας βρήκες ότι οι πάγες ήταν παράνομες και τέτοια. Τότε να πάει μέσα ρε. Να πάει μέσα ρε. Γιατί δεν το κατάλαβα αυτό. Τις βρήκε μετά από 2 χρόνια που βγήκαμε τέτοιο και του κάνω τα μάρτυρα τότε εκεί πέρα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να μου πει εμένα ναι τι έκανα. Που είπα και τι έπαιρνα. 1000 ευρώ για τους 6 μήνες και τα 250 ήταν το 23% πίσω σύν το φόρο που βαστάγανε αυτοί με ένα 650. Δηλαδή 2 μέρες μια μπολντόζα που είχαμε. 2 μέρες για μια μπολντόζα. Και ψάχνει να μου πει ο Διακονιάρης τι κάναμε τα τέτοια. Γι' αυτό το είπα δεν φτάσανε και για τις καραμελίτσες. Κατάλαβες Θύμιο. Ο κόσμος όμως και οι Προέδροι πρέπει να επαναστατήσουν από μόνοι τους. Να απαγορευτούν να ανεβαίνουν στα χωριά, πουθενά. Και στην πόλη, συνοικισμός, όλα αυτά. Να ξυπνήσει ο κόσμος. Όχι μόνο να τους χρεώνει. Τους πάνε τις κλήσεις του 11, ρε. Βρήκε και θυμήθηκε τις κλήσεις του 2011 και τέτοια. Και θέλω να σου πω κάτι. Άλλο θέμα που θα φέρω εγώ τώρα στην επιφάνεια. Άκουγα άλλο θέμα. Εκεί με τη ΔΕΗ, οι άπορες οικογένειες και όλα αυτά, υπάρχουν ένα θέμα που η ΔΕΗ. Το διάβασα κάπου τώρα, επειδή είμαι στο επιμελητήριο και ξέρεις κάτι, ότι κάποιες οικογένειες οι οποίες έχουν χαμηλό τζίρο και όλα αυτά και που χρωστάνε 3.000 για 4 στη ΔΕΗ, αυτά θα σβηστούν. Ναι. Αυτά είναι υποχρεωμένα από την κυβέρνηση να σβηστούν και από το τέτοιο. Από πάνω από τα. Δεν θυμάμαι τώρα γιατί έχω κολλήσει. Τέλος πάντων, αυτά δεν τα έχει αναφέρει ποτέ. Τα κρύβουν όλα. Μην χάσουν κανένα ευρώ από τους στοχούς εκεί και δεν πάει κατά του Δήμου. Υπέρ του Δήμου, συγγνώμη. Όλα αυτά θα βγουν, θα τα βγάλω εγώ. Και τι τα θέλουν να τα κάνουν αυτά τα χρήματα, κύριε Μπίτζιο. Τι τα θέλουν να τα κάνουν αυτά τα λεφτά, δηλαδή. Επιμένετε κι εσείς ότι θέλουν να κρατάνε τα λεφτά. Ποιος είναι ο λόγος, δηλαδή, να τα βλέπουν να τοκίζονται. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να γνωρίζω εκεί πέρα, ρε φίλε. Υπάρχουν λεφτά, κύριε Μπίτζιο. Έτσι λέει, ότι υπάρχουν 28 εκατομμύρια. Δεν ξέρω εγώ άμα υπάρχουν. Εγώ δεν βλέπω. Δεν ξέρω, εκεί πέρα δεν είμαι ρε Σιτήμιο. Αν κάποιος αυτά δεν που γνωρίζω, ζητάτε. Δεν γνωρίζω όμως θα το πω την αλήθεια. Αυτά που ζητάτε, τα έχετε κοστολογήσει, πώς κοστίζουν, ένα εκατομμύριο. Και άλλο, κάποιος μου είπε ότι είχαν βάλει σε ένα site ότι του είπα για τον οικονόμο εγώ, για κάτι. Τον οικονόμο που είχε με τα βιβλία, ναι. Που είναι ο αντιδήμαρχος, ναι. Στο ΚΕΠΑ. Ο πρόεδρος του ΚΕΠΑ, ναι. Ότι δεν ισχύει κάτι τέτοια. Ούτε οικονόμο ούτε τίποτα τέτοια πράγματα. Αυτά είναι αυτά που θέλει να πει ο ίδιος. Σας το ξαναλέω ότι σας βάζουν δηλαδή, μεταφέρονται πράγματα που δεν έχετε πει. Θεωρείτε κύριε Μπίτζη ότι είναι και θέμα πολιτικής εξόντωσής σας λόγω του γεγονότος ότι έχετε δείξει ότι θα στηρίξετε άλλη υποψηφιότητα στο μέλλον. Ναι, είναι μεγάλη αιτέρια και αυτό, ναι, ισχύει αυτό. Ναι. Γιατί μόνο με πνευματικό δεν θα πάω. Το έχω πει αυτό. Αν κατέβω Χασκίδη, σίγουρα είναι και συγγενείς θα βοηθήσω. Από εκεί πέρα θα σκεφτώ, δεν έχω πρόβλημα. Και με τον κύριο Σταυρίλη και με τον κύριο Ανόπουλο και όποιος είναι, δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω μόνο να είναι άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν και θα έχουν οράματα να κάνουν δουλειά, να δουλέψουν. Όποιος θέλει να δουλέψει, όχι να περιμένουμε πότε θα φτάσει ο τελευταίος χρόνος για να πει ότι θα ρίξει κάποια λεφτά.
Και αυτό είναι όλο. Πάντως ακόμα και σήμερα δεν έχουμε δει να έχουν εξαγγελθεί έργα για την περιοχή. Για να γίνουν τον τελευταίο χρόνο. Μιλάω για το Χιλιομόδι. Εγώ έχω δει κάποια όμως έργα. Ποια είναι? Έχω εκεί και στη Νέα Υόρκη εκεί που πέσανε δίδυμοι πύργοι να φτιάξει εκεί λίγο ένα συντριβάνι πιο μεγάλο έχει πει. Που φτάνουν κάποια λεφτά. Είναι για εξωτερικό αυτά. Τώρα του λέει η κυβέρνηση πας εξωτερικό του λέει. Εκεί είναι τα τέτοια. Τώρα μου κάνεις πλάκα ρε Θήμη. Ξέρω και εγώ να μου κάνεις πλάκα. Αυτά σου είπα είναι θέμα του Δημάρχου. Αυτοί βγάζουν. Αυτός έχει το... Όχι, επειδή λέτε τον τελευταίο χρόνο θα γίνουν έργα για να κλείσουν τα μάτια. Δεν έχουμε δει να έχουν προγραμματιστεί. Εκτός από κάτι αγροτικές οδοποιίες. Έχουμε κάνει, άκου Θημιό, εδώ πέρα προχωράει ο πεζόδρομος. Έχουμε το θέατρο πάνω εκεί που το έχει σταματήσει. Αυτό δεν ξέρω. Μάλλον μπορεί και να ξεκινήσει. Ξέρω και εγώ δεν μπορώ να τα ξέρω, ρε φιλαράκι, τόσο καλά αυτά. Ξέρω ότι το πεζόδρομος πρέπει να ξεκινήσει μέχρι πριν τελειώσει ο χρόνος να έχει ξεκινήσει. Τώρα από εκεί πέρα, εγώ ξέρω τι βλέπω. Φτιάχνουμε, ξεκινήσαμε την πλατεία και στο σταθμό και μόλις δείξαμε 6 κυβικά, μείναν από κυβικά. Και περιμένουμε πότε θα ξαναφτιάξουν τα χαρτιά, τώρα 2 μήνες για να ξαναξεκινήσουν. Τι μου λες τώρα? Μη μου λες τέτοια πράγματα και μου ανεβάζεις λίγο την πίεση. Σήμερα δεν είμαι και τόσο σου λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είσαι καλά και θέλω κάποια στιγμή, μέσα στη εβδομάδα, κάνω μια συνέντευξη τύπου. Θα πάω κάτω στον μιλητή, θα σας φωνάξω εκεί. Να σας πω και για το γεγονός και για όλα αυτά. Και να ξέρετε ότι και εσύ θα σε παρακαλέσω, όλα αυτά γίνανε για την αδράνεια του Δήμου, για τις κλήσεις που έδωσε από το 2011, για τα νερά που έχει αυξήσει. Αυτό είναι όλο. Ήταν ένα τρόπο αντίδρασή σα για να του δείξετε. Μπράβο. Ότι δεν ανέχεστε αυτό το πράγμα ότι ήρθαν οι κλήσεις του 2011 σε μια δοκιμαζόμενη περιοχή. Όχι μόνο αυτό, μπράβο, μπράβο όπως το είπες αυτό. Οι κλήσεις που τις εφεύρες τώρα τις κλήσεις του 2011, τα νερά που τα θυμήθηκε μετά από 3,5 χρόνια να φέρει τιμολόγια αυξημένα συνεχόμενα και να ξαναξεκινάει, να ξανακάνει αυτό, ενώ είπε 0,30 έχει φέρει και άλλα τιμολόγια εδώ. Τότε, όλα πάμε να κάνει μέσα στους πολίτες. Γιατί δεν έξε μια μέρα πάνω να τα δεις αυτά. Όλα αυτά μαζεύτηκα. Και η αδράνεια που είναι του Δήμου προς κατοίκους. Ούτε μεγάλη εβδομάδα δεν είχαν λάμπες. Έχουν 28 εκατομμύρια και δεν είχαν λάμπες. Αυτές είναι οι επικεφαλίδες που θα βάλεις. Και όσον αφορά το χθεσινό, το ξαναλέω, ήταν το ζέσταμα. Εντάξει, Θήμιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπίτζιο. Να είστε καλά. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά.